Με δυσκολία γέμισε εκεί αυτή την Πέμπτη το καλάθι της νοικοκυράς στη λαϊκή αγορά της Αλεξανδρούπολης. Παρά τη μεγάλη προσφορά προϊόντων και τις ικανοποιητικές τιμές, οι καταναλωτές δηλώνουν ανήμποροι να ψωνίσουν λόγω της οικονομικής ένδειας στην οποία έχουν περιέλθει. Προϊόντα ντόπια και για όλα τα βαλάντια διέθεσαν και αυτή την Πέμπτη η παραγωγή και οι έμποροι της λαϊκής αγοράς της Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο, δεν κατάφεραν όλοι οι καταναλωτές να γεμίσουν τα καλάθια τους, και αυτό λόγω της οικονομικής τους ένδειας και όχι λόγω των τιμών. Σύνταξη δεν έχουμε καθόλου, τίποτα. Και δυσκολεύεστε? Δυσκολεύομαι, αλλά κάποτε ο γιος μου κάτι κάνει και με βοηθάει. Οι καταναλωτές δείχνουν να έχουν συμβιβαστεί πλέον με τη δύσκολη καθημερινότητά τους και ορισμένοι εξ αυτών αντιμετωπίζουν την κατάσταση με χιούμορ και διάθεση ειρωνίας. Τιμές, μια χαρά πάνω όλα. Ρολόι. Το θέμα πάντως είναι ότι οι τσέπες αδειάζουν βαθμιδών και οι γυρεότεροι τουλάχιστον αναγκαστικά ζητούν τη συνδρομή των παιδιών τους για να καταφέρουν να γεμίσουν το καλάθι τους με τα απαραίτητα για την καθημερινή τους διατροφή. Τώρα κατά την ώρα καλά είναι. Γεμίζει εύκολα δηλαδή το καλάθι? Γεμίζει εύκολα το καλάθι, τα καταφέρνουμε? Σε όλους όχι. Τις δημιουργίες των παιδιών που απασχολεί το κέντρο ημέρας ατόμων με αναπηρία του παιδικού χωριού SOS Θράκης είχαν την ευκαιρία να δουν οι Αλεξανδροπολίτες. Το κέντρο δέχεται άτομα από 15 έως 35 ετών με στόχο τη δημιουργική απασχόλησή τους και την ένταξή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για άτομα με αναπηρία.